Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 13η μέρα του πολέμου στον κόλπο και η κυριότερη εξέλιξη ήταν η πρώτη μεγάλη σύγκρουση των εμπολέμων στο έδαφος αυτή τη φορά. Συγκεκριμένα, 24 ώρες μετά την τολμηρή επίθεση Ιρακινών μονάδων που υποστηρίζονταν από άρματα μάχης σε τουλάχιστον δύο σημεία του μετόπου, οι μάχες συνεχίζονται μέσα στην σαουδαραβική πόλη Χαβτζή. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ιρακινοί εξακολουθούν να ελέγχουν το κέντρο αυτής της μικρής πόλης που απέχει 5 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Κουβέιτ. Ο Αμερικανικός στρατός παραδέχτηκε ότι έχουν σκοτωθεί 12 και έχουν τραυματιστεί 2 πεζοναύτες. Απώλειες έχουν και οι Σαουδάραβες. Στρατιωτικές πηγές του Λονδίνου δήλωναν ότι θα πρέπει να υπάρχουν εκατοντάδες Ιρακινοί νεκροί. Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκαν και οι βομβαρδισμοί Ιρακινών πόλεων και άλλων στόχων στο Κουβέιτ και στο Ιράκ. Η Βαγδάτη μεταδίδει εικόνες από τις βομβαρδισμένες πόλεις του Ιράκ και γίνεται λόγος για εκατοντάδες νεκρούς αμάχους. Πάντως, Αμερικανοί γερουσιαστές που μόλις είχαν ενημερωθεί από τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας τους δήλωσαν ότι είναι ελαφρές οι απώλειες που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις μεραρχίες της Ιρακινής Προεδρικής Φρουράς. Όσο για την γιγάντια κοιλίδα πετρελαίου, αναμένεται να φτάσει αύριο στο μεγάλο σαουδαραβικό εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Τζουμπέλ. Σήμερα υπήρξαν πληροφορίες ότι οι Ιρακινοί χύνουν κι άλλο πετρέλαιο στον Περσικό κόλπο. Στη Βόνη, ο Υπουργός Εξωτερικών Hans Dietrich Genscher ανακοίνωσε ότι η Γερμανία αποφάσισε να δώσει στη Βρετανία βοήθεια 800 εκατομμυρίων μάρκων. Εδώ ο κύριος Genscher αριστερά. Τέλος, στη Ρώμη έγινε δεκτή η παραίτηση του αντιναυάρχου Μάριο Μπουράκια, που ήταν επικεφαλής της Ιταλικής Ναυτικής Δύναμης στον Περσικό κόλπο. Ο αντιναύαρχος είχε επικριθεί επειδή σε χθεσινή δηλώση του είχε εκφράσει αμφιβολίες για τη σκοπιμότητα του πολέμου και την Ιταλική συμμετοχή σε αυτόν. Από το Νταχράν τώρα της Σαουδικής Αραβίας να ακούσουμε τη Ζωηρό Πιερίδου. Οι Σαουδάραβες στρατιώτες έχουν ξεκινήσει ήδη τη μάχη στο Χάτσι εναντίον των Ιρακινών, ενώ νωρίς το βράδυ ένα βρετανικό πλοίο βύθισε 7 Ιρακινά πλοία. Αξίζει να πούμε ότι κατά τις χθεσινές 4 επιθέσεις των Ιρακινών εναντίον των Αμερικανικών και Σαουδαραβικών δυνάμεων σκοτώθηκαν αρκετοί Ιρακινοί στρατιώτες και 12 Αμερικανοί. Από τον Ταχράν της Σαουδικής Αραβίας για την ελληνική τηλεόραση 1, Ζωηρό Πιερίδου. Από την Ιερουσαλήμ τώρα, ο Γιάννης Συνοδεινός στα νεότερα. Το Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα την Ιορδανία ότι έχει συμμαχήσει με το Ιράκ στον πόλεμο του Περσικού κόλπου. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εδώ στην Ιερουσαλήμ αποκάλεσαν τον βασιλιά Χουσέιν της Ιορδανίας όργανο του Ιρακινού Προέδρου Σαντάμ Χουσέιν. Σύμφωνα με τους ίδιους Ισραηλινούς αξιωματούχους, το Ισραήλ ποτέ δεν θα ξεχάσει τη συμπεριφορά του βασιλιά Χουσέιν και όταν θα τελειώσει ο πόλεμος θα του αποδώσει τα ίσα. Εφημερίδες στο Ισραήλ γράφουν σήμερα ότι το Ιράκ έχει μεταφέρει όλο το σύστημα των τηλεπικοινωνιών του στην πρεσβεία του στο Αμάν και από εκεί η Βαγδάτη κατευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Κουβέιτ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Γιτσχάκ Σαμίρ, εντωμεταξύ διαμαρτυρήθηκε έντονα γιατί η Ουάσιγκτον δεν τον ενημέρωσε πριν από την έκδοση της κοινής Αμερικανοσοβιετικής ανακοίνωσης για τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Σύμφωνα με την άποψη των Ισραηλινών, η ανακοίνωση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύνδεση του προβλήματος στον Περσικό κόλπο με το Παλαιστινιακό. Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν επίσης ότι δεν πρόκειται να δεχτούν οποιονδήποτε διακανονισμό της κρίσης στον Περσικό κόλπο που θα επιτρέπει στον Ιρακινό πρόεδρο Σαντάμ Χουσέιν να διατηρήσει τις δυνάμεις του ακόμα και αν αποχωρήσει ο στρατός του από το Κουβέιτ. Ο Σαντάμ Χουσέιν επιτέθηκε εναντίον του Ισραήλ. Μας χτύπησε με πυράβλους σκουτ, προκάλεσε θάνατο και καταστροφές στη χώρα μας, είπε ο Ελιάχου Μπεν Ελισάρ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυντικών Υποθέσεων της Ισραηλινής Βουλής. Είναι ποτέ δυνατόν να αποσύρει το στρατό του από το Κουβέιτ και να πούμε ότι τώρα που έγινε αυτό ξεχνάμε όλα τα άλλα? Ο Μπεν Ελισάρ κατηγόρησε επίσης την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για τις επιθέσεις με πυράβλους Κατιούσα στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ και είπε ότι οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να κάνουν τραγικά λάθη που θα τα πληρώσουν πανάκριβα στο μέλλον. Τέλος, αναφέρθηκε και στην κατάσταση στα κατεχόμενα και παραδέχτηκε ότι οι Παλαιστίνοι σαφώς δεν παίρνουν καλά. Όμως, όπως ισχυρίστηκε, είναι καλύτερα να βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό παρά να σκοτώνονται στη συγκρούση με τον Ισραηλινό στρατό. Γιάννης Συνοδεινός για την ελληνική τηλεόραση από την Ιερουσαλήμ. Καληνύχτα.
Ο Ισλαμικός ριζοσπαστισμός πρόκειται να λάβει απλητικότερες διαστάσεις, επισήμανε σε συνέντευξή του στο δημοσιογραφικό όργανο του Οικονομικού Συνεδρίου του Νταβός ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα προτίθεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και για τις σχέσεις με την Τουρκία εξέφρασε την πίστη του ότι θα βρεθεί τρόπος επικοινωνίας. Με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και για τη συμβολή της Ελλάδας στην αντιμετώπιση της κρίσης στον Περσικό, μίλησε σήμερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, George Bush, λίγο πριν συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Υπουργό Εξωτερικών, Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Bush δεν παρέλειψε να πει ότι επιθυμεί να δει τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Η ανταποκρίτριά μας, Αλεξάνδρα Σπυριδάκη, μας μεταδίδει. Τις στενές συμμαχικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ο πρόεδρος Bush κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Αντώνη Σαμαρά, στο Λευκό Οίκο νωρίτερα σήμερα. Ο κ. Bush εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον ελληνικό λαό για τη στάση της Ελλάδας στην κρίση στον Περσικό κόλπο, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια και την ευημερία της Ελλάδας. Προσέθεσε δε ότι περιμένει τον Πρωθυπουργό, κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στη Ουάσιγκτον. Αργότερα, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επανέλαβε τις θέσεις του Αμερικανού Προέδρου, τονίζοντας ότι ο κύριος Bush προτίθεται να επισκεφθεί την Ελλάδα αργότερα φέτος. Από το Λευκό Οίκο, ο κύριος Σαμαράς μετέβη στο Πεντάγωνο, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, κύριο Dick Cheney, με τον οποίο εξέτασαν από κοινού τις αμυντικές ανάγκες της Ελλάδας. Πριν αναχωρήσει από το Λευκό Οίκο, ο κύριος Σαμαράς είπε μεταξύ άλλων: Τις συνομιλίες υπογράμμισαν. Εδώ θα πούν δηλώσεις. Την ιδιαίτερη συμβολή, τη σημαντική συμβολή που έπαιξε η χώρα μας στην κρίση του κόλπου, καθώς και την ανάγκη της γενικότερης ισορροπίας και σταθερότητος τόσο στην ευρύτερη μας περιοχή όσο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Τις ανησυχίες τους για την εμπλοκή της Ελλάδας στη σύραξη του Περσικού και για ενδεχόμενη διεύρυνσή της εξέφρασαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου και ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς Χαρίλαος Φλωράκης μετά από συνάντηση μιας ώρας που είχαν το βράδυ στη Βουλή. Σε ερώτηση δημοσιογράφου πώς σχολιάζουν τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Bush ότι εγγυάται την ασφάλεια και την ευημερία της Ελλάδας, είπαν. Θέλω να ξέρω το κείμενο, ποιο είναι. Ποιο είναι το κείμενο, πέστε το. Εγγυάται την ευημερία. Και τι θα δηλαδή μας... ότι την είχε, την παρήχε από πριν και συνεχίζει να την εγγυάται. Γνωρίζει ο κύριος Bush ότι είμαστε η μόνη χώρα, και γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, η οποία δεν έχει καν αποζημιωθεί στο ελάχιστο για τις ζημιές τις οποίες έχει υποστεί από την εμπόλεμο κατάσταση. Το γνωρίζει αυτό. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εγγύηση για την ακεραιότητα της χώρας μας. Ποια είναι η εγγύηση? Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση για το Κυπριακό πλην του ευχολόγιου ότι θα κινηθεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Γνωρίζει ότι η Τουρκία έχει πράγματι λύσει το πρόβλημά της στην Κύπρο με δέσμευση του Πρόεδρου Bush. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, καλύτερα θα ήταν να εξασφαλίσει την ευημερία του αμερικάνικου λαού ο κ. Bush. Και όσον αφορά τον ελληνικό λαό, να τον αφήσει ήσυχο, να μην επεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας μας και να τα μαζέψουν από την Ελλάδα και να πάρουν στον τόπο τους. Τοποθετήθηκαν σήμερα νέες διοικήσεις στις τράπεζες που ελέγχονται από το δημόσιο. Νέος διοικητής της Εθνικής ανέλαβε ο κύριος Μιχάλης Βρανόπουλος, ως τώρα πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας. Νέος πρόεδρος της Εμπορικής ανέλαβε ο κύριος Σύφης Γλυνιαδάκης, ως τώρα πρόεδρος της Ιωνικής Τράπεζας. Στην Ιωνική τοποθετήθηκε πρόεδρος ο κύριος Τάκης Αράπογλου. Στην ΕΤΒΑ διοικητής αναλαμβάνει η κυρία Ευτυχία Πιλαρινού. Στην ΕΤΕΒΑ ο κύριος Γιάννης Φίλος και στην Τράπεζα Επενδύσεων πρόεδρος ανέλαβε ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος. Το πρωί σε κυβερνητική διάσκεψη, η σκέψη αποφασίστηκε να προωθηθεί η προσαρμογή στο κοινοτικό δίκαιο του νομικού πλαισίου του τραπεζικού συστήματος και να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο για τον εξυγχρονισμό του χρηματιστηρίου. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει θέμα απολύσεων ή επαναπροσλήψεων δημόσιων υπαλλήλων. Αυτό δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας σχετικά δημοσιεύματα.
Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη ανέλαβε με προκήρυξη που έστειλε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία την ευθύνη για τις πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις στην Αθήνα. Η εφημερίδα δημοσίευσε την προκήρυξη. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Τσεβάς, απαγόρευσε με σημερινή του διάταξη τη δημοσίευσή της προκήρυξης σε εφαρμογή του σχετικού νόμου. Ο συνασπισμός με ανακοίνωση του εκφράζει την αντίθεσή του στην απαγόρευση αυτή. Λιβανέζικο ψαροκάικο άγνωστον μέχρι στιγμής στοιχείων αποβίβασε σήμερα στα νότια παράλια της Κρήτης 53 λαθρομετανάστες. Τα άτομα αυτά βρίσκονταν στον Λίβανο που βρήκαν τον ιδιοκτήτη αυτής της ψαροβάρκας που τους υποσχέθηκε να τους πάει στη νότια Ιταλία με 2.000 δραχμές ελληνικά λεφτά πάντα το άτομο. Αλλά ο καπετάνιος αντί να τους πάει στην Ιταλία τους ξεφορτώθηκε γρήγορα στην Κρήτη. Μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα το πρωί στις 6:30 με 7 στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου στον Μπραχάμι, στη στάση Σαρονικός, αυτοκίνητο τραυμάτισε σοβαρά την Παναγιώτα Βασιλείου, 38 ετών, και την εγκατέλειψε. Παρακαλείται ο οποίος γνωρίζει οτιδήποτε για το δυστύχημα να ειδοποιήσει την τροχιά Γλυφάδας ή το 100. Χωρίς λεωφορεία θα μείνει και αύριο η Αθήνα από τις 11 το πρωί στις 4 το απόγευμα λόγω των συνεχιζόμενων στάσεων εργασίας των εργαζομένων στην ΕΑΣ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος. Οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες θα είναι το βασικό στοιχείο του καιρού, τουλάχιστον για τις επόμενες 2 μέρες στη χώρα μας. Κατά τα άλλα, για σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια εκεί, ενώ αντίθετα στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με σποραδικές χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια και χιονόνερο ή χιόνι στα νότια. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια παιδινά από μείον 6 μέχρι 3 βαθμούς, στα δυτικά από μείον 2 μέχρι 9, στην υπόλοιπη περιοτική Ελλάδα από 0 μέχρι 5 και στα νησιά από 4 μέχρι 7 βαθμούς. Γενικά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 βαθμούς στο Ιόνιο και 6 τοπικά 7 στο Αιγαίο. Οι αριθμοί 2, 6, 30, 43, 45 και 47, επαναλαμβάνω οι αριθμοί 2, 6, 30, 43, 45 και 47 είναι η τυχερή εξάδα του σημερινού λωτό. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 2 εξάρια που κερδίζουν από 146.247.810 δραχμές και 904 πεντάρια που κερδίζουν από 226.900 δραχμές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, κυρίες και κύριοι. Καληνύχτα.